Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου σήμερα για τον γύρο των 8 της Development League, οι Laser Wolves αντιμετωπίζουν τα Ανολιωσιά στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Σε αυτή την φάση των 8, πρώτη επίθεση για τα Ανολιωσιά, άστοχη όμως. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες, με Κόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Παπαθωμάς, Πολυχρονίδης και Φιλοκός να ξεκινούν για τους κίτρινους. Ενώ από την άλλη για τα Ανολιώσια έχουμε Βαρβαρίδη, Δελιγιώργη, Καραμπούλα, Σαπανίδη και Φυρό στην πρώτη πεντάδα. Ακόμα δεν έχουμε το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. Βαρβαρίδη θα επιχειρήσει ένα σουτ για τρεις. Καλά φτάνει στα χέρια των κιτρίνων, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση. Καραμπούλα στην άλλη πλευρά, παίρνει τα βήματα, δεν θα ανοίξει το σκορ. Μια επίθεση για τις Laser Wolves, airball το τρίποντο. Να δείξει ο Βαρβαρίδης το άστοχο σουτ του Φιλοκώστα. Δεν με σχολείται του Μαϊκόπουλου. Laser Wolves από τη μία, οι οποίοι στην φάση των 16 κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Mermaidons. Με δύο νίκες έφτασαν ως εδώ. Ενώ έχουμε και το πρώτο καλάθι, είναι για τα Ανολιώσια, 0-2. Τα Ανολιώσια, τα οποία στην φάση των 16 συνάντησαν τα Sonic Beards, επικράτησαν και στα δύο παιχνίδια και έτσι έκλεισαν τη θέση στους 8 για την Development League. Τρίποντο τώρα από τον Παναγιωτόπουλο, θα βάλει μπροστά την ομάδα του. 3-2. Βαρβαρίδης, ζητάει ο Καραμπούλας. Θα πάρει τα βήματα, σηκώνεται, κάνει ένα αδύναμο σουτ. Κόπουλος, χάθηκε η μπάλα, έγινε το λάθος, μπερδεύτηκε Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έχασε την ισορροπία του, φαίνεται να κρατάει και το πόδι του. Έχει κάποιες ενοχλήσεις, συνεχίζει όμως. Σαπανίδης. Βαρβαρίδης βγαίνει από τα μαρκαρίσματα. Θα σταθεί από μέση απόσταση. Το rebound αμυντικό, θα θέλει το Πολυχρονίδη. Πολυχρονίδης κατά ξεφεύγει ωραία. Έχει τον Φιδρό μπροστά του, θα τον νικήσει κατά κράτος για το 5-2. Σαπανίδης. Παίζει με τον Βαρβαρίδη. Πάει από τα δεξιά, υποπίεση θα εκτελέσει. Ο Κόπουλος παίζει γρήγορα τον Φιλοκώστα, αυτός θα σταθεί, θα πάρει ένα τρίποντο στον εφνιδιασμό και θα σκοράρει. Το ένιωσε, το έβαλε και έκανε το 8-2. Καραμπούλας πατάει γερά, αστοχή στην προσπάθεια του Δελιγιώργης. Στρέφηκε πάλι στα χέρια των Laser Wolves, δυσκολεύονται σε αυτά τα πρώτα λεπτά να βρουν τον δρόμο προς το καλάθι οι φιλοξενούμενοι. Έχουν μείνει κολλημένοι στους δύο πόντους. Παπαθωμάς φύγει έξω. Τρίποντο του Παναγιωτόπουλου, άστοχο. Καραμπούλας φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Θα φτάσει μέχρι το lay-up για να ξεκολλήσει την ομάδα του και να κάνει το 8-4. Με η Κόπουλος βλέπει τις κινήσεις. Πολυχρονίδης, Παναγιωτόπουλος. 2 δευτερόλεπτα, δεν έχουν δει το ρολόι οι Laser Wolves, θα τους μείνει μπάλα στα χέρια. Δεν μπορούσαν να εκτελέσουν έγκαιρα και έτσι δεν αλλάζει και το 8-4. Φυρός.
Μπούλας έχει βάλει στην πλάτη του τον αντίπαλό του. Παίξε ωραία με τον Φυρό και αυτός θα πετύχει ένα δύσκολο καλάθι για να φέρει την ομάδα του στον τύπο του 8-6. Πολυχρονίδης, Ραϊκόπουλος, Παπαθωμάς. Για δύο πόντους, ας το πούμε όμως από τον φίλο Κώστα. Παίρνει ο Τζαπανίδης. Τρίποδο του Βαρβαρίδη. Με καλό φυρό συνήθεια για το θετικό rebound. Χάθηκε τελικά η μπάλα στην συνέχεια. Πολυχρονίδης. Ο Φιλοκώστας έχει πατήσει έξω όμως και θα το σύπερνάει στα χέρια τον Άνω Λιωσίων, 4-25 ακόμα στην πρώτη περίοδο, το σκορ στο 8-6. Καραβούλας αλλάζει κατεύθυνση, του δίνει το σκήνο Φυρός, θα πάρει την προσπάθεια, έχει κερδίσει και το φάουλ, θα τον στείλει στην γραμμή για τις δύο βολές. Πρώτο ομαδικό μάλιστα για τους Laser Wolves. Από ένα έχουν οι δύο ομάδες τώρα. Έξω πρώτη βολή και τον Καραμπούλα. Βάζει την δεύτερη για το 8-7. Ιωκόπουλος θα παίξει με τον Πολυχρονίδη, με τα αριστερό χέρι, αυτός δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Τσαπανίδης φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Πάσα του είναι πολύ καλή για τον Καραμπούλα, ο οποίος είναι στην περιφέρεια. Κάνει έρβολο όμως εκείνος. Παπαθωμάς τώρα θέλει να ανέβασει την ένταση. Βρήκε την πάσα με τον Παναγιωτόπουλο. Δύσκολη η πάσα. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Φιλοκώστας. Κατοχή αλλάζει χέρια. Περνάει στα Νολιώσια. Καπανίδης οργανώνει. Ο Καραμπούλας πάσα πίσω από την πλάτη, δυσκολεύει κάπως τον Τσαπανίδη στο έδαφος με αυτοσυσία, θα βρει την πάσα τα 3 δευτερόλεπτα υποπίεση, ο Καραμπούλας μπαίνει και βγαίνει βάλα αντικό rebound ο Φιλοκώστα, πάσα χέρι με χέρι πέρασε το κέντρο η κίτρινη, παίρνει και πάλι ο Παπαθωμάς. Παναγιωτόπουλος, Φιλοκώστας του δίνει το screen με τον Καραμπούλα πάνω του. Περάσει ο Φιλοκώστας, δεν είναι καλή εκτέλεση, είχε δύο πάνω του. Βαρβαρίδης τώρα στον εχνιδιασμό. Συγκρούεται με τον αντιπαλό του, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Καραμπούλας μαζεύει την μπάλα στο επιθετικό rebound. Θα γυρίσει ο ίδιος αστοχή όμως. Παραμένει το σκορ στο 8-7. Θα μένει η ευκαιρία για τα Νολιώσια να προσπεράσουν. Μετά το αρχικό 0-2. Παναγιωτόπουλος για 3, δεν μπαίνει το καλάθι. Παπανίδης αργά. Πάμε σε μια οργανωμένη επίθεση τα Νολιώσια. Φυρός έμεινε μόνος εκεί. Ο Δελιγιώργης τον έχασε για μένα τον Laser Wolves και έχουμε το 8-9 μπροστά. Έτσι από το ξεκίνημα τα Νολιώσια έχουν κάνει ένα σερί 7-0. Έτσι από το 8-2 τον Laser Wolves. 1.40 στο ρολόι. Φιλοκώστας για 2. Ίσα ίσα που ακούμπησε Στεφάνη μπάλα. Και ο Καραμπούλας. Πάσα δεν πέρασε. Κάτω και όμως παρέμεινε στα Νολιώσια. Βαρβαρίδης
Είδε το κόψιμο, πέρασε την πάσα στον Δελιγιώργη. Και να σας το έχεις, αλλά στην συνέχεια έγινε και το επιθετικό φαουλ από τον Βαρβαρίδη. Είναι και το δεύτερο φαουλ του. Νωρίς φορτώνεται με δύο προσωπικά φαουλ ο Βαρβαρίδης. Γι' αυτό και θα αναγκάσει τώρα ο Αγκιζαδιώτης να τον αποσύρει. Στην θέση του πέρασε ο Πετρόπουλος. Έχουμε νέο πρόσωπο και για τους γηπεδούχους. Καρατζάς πάτησε παρκέ. Οργανώνει ο Πολυχρονίδης. Παναγιωτόπουλος, πολύ καλή άμυνα του Φιερού. Δεν προλαβαίνει με δεκατή στην παλιά του Γραμμών. 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση. Πολυχρονίδης βρήκε την πάσα εκεί με τρεις παίχτες πάνω του. Δεν μπορούσε όμως να συγκρατήσει. Καρατζάς. Καραβούλας. Φιερός κοντά του, συνεργάζονται οι δυο τους. Πάσα στο πλάι, Τσαπανίδης για δύο. Ο ίδιος προσπάθησε να πάρει το επιθετικό rebound, δεν το επέτρεψε. Ο Λοκώστας, ο οποίος τον πίεσε και τον ανάγκασε στο λάθος. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Το σκορ του 8-9 υπενθυμίζω. Εδώ Δελιγιώργη να βάζει μπροστά την ομάδα του νωρίτερα. Πολυχρονίου Πούλος. Πολυχρονίου, με συγχωρείτε. Κέρδισε το φάουλ. Είναι το τρίτο αυτό για τα Ανολιώσια. Ένα μόλις έχουν οι γηπεδούχοι. Πολυχρονίδης βρήκε την πάσα από κοντά. Ο Καρατζάς θα συνδεθεί με το καλάθι για το 19. Πρώτη πόντι για τον Καρατζά στο μάτς. Δίνει το προβάδισμα στους κίτρινους. 8 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους φιλοξενούμενους. Πετρόπουλος στα 4. Υπάρχει φάουλ στον Παναγιωτόπουλο. Έχουν ακόμα 2 να δώσουν οι Laser Wolves. Ωστόσο έχουμε και time out για τα Ανολιώσια. Επιστροφή μετά το time out. 2,8 μόλις το ρολόι για την επίθεση των Ανολιωσίων. Θα γίνει το φάουλ πριν καν μπει μπάλα μέσα. Στον Πετρόπουλο έγινε. Έτσι εξοδεύουν το τρίτο τους φάουλ χωρίς να κυλήσει καν το χρονόμετρο. Οι γηπεδούχοι. Ο Πετρόπουλος θα επαναφέρει τώρα. Και ο Δελιγιώργη σηκώθηκε για δύο. Δεν είναι καλό το σουτ. Τώρα συγκρίνεται με αυτόν τον τρόπο το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ το 19. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Laser Wolves και Ανολιώσια. Στα 19 βρισκόμαστε. Φιλοξενούμενοι θα κάνουν τώρα το κλέψιμο. Καραμπούλας. Είναι στον Παχούλη, ο οποίος έχει περάσει για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Φυρός. Προσποίηση φτάνει κοντά. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Να δείχνουν οι γηπεδούχοι με τον Παναγιωτόπουλο. Πολυχρονίδης δίνει έξω. Φιλοκώστας έχει χώρο και χρόνο για να σημαδέψει. Δεν θα το κάνει σωστά. Πήρε ο Παχούλης. Δείχνει το σύστημα. Έχει μπροστά τον Αντωνακόπουλο. Καραμπούλας θέλει πίσω από το σκριν. Κατεβάζει ο Πολυχρονίδης. Κώστας γυρίζει, το χάνει, μπάλα πάλι στα δικά του χεριά. Πολυχρονίδης στα 9, βρήκε ωραία τον φίλο Κώστα. Τον Ακόπουλος, δίποντο για τους Laser Wolves. Ούτε όμως τώρα ο Καρατζάς θα μπορέσει να φέρει τους δύο πόντους. Καραμπούλας πάει όλο το δρόμο μέχρι το τέλος. Και θα έρθει το καλά τελικά τον Πολέγκα. 10-11.
ο Φιλοκώστης να του δώσει το screen. Πάνε φάουλ. Τους κάνει ο Πετρόπουλος. Πάνε στον Φιλοκώστα. Ο Δελιγιώργης. Στο τέλος μεταξύ θα περάσει το μάτι στην θέση του Φυρού. Πανέφερε Παναγιωτόπουλος, Φιλοκώστας στα αριστερά, η μπάλα στον Καρατζά. Ντονακόπουλος και πάλι Καρατζάς. Ξανά Ντονακόπουλος από την κορυφή, θα πάρει το σωτήριον πόντων. Ο Λέγκας στο rebound, Καραμπούλας αφήνει στον Παχούλη. Πάλι Καραμπούλας. Πατάει Γκάζι, βρήκε λίγο χώρο για να πλησιάσει την αντιπαλή ρακέτα. Άλλη την άμυνα όμως ο Φιλοκώστας και φεύγουν τώρα στην άλλη πλευρά οι κίτρινοι. Η γρήγορη επίθεση δεν θα φέρει κάτι για τους Laser Bulls. Καραμπούλας βάζει στην κορυφή. Παχούλης ηρεμεί την κατάσταση. Θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει κιόλας. 10-14. Πρώτο καλάθι και για τον Παχούλη. Τους ξεκινάει ζεστά, πίσω από τα 6.75. Καραμπούλας ήρθε εκεί. Πήδηξε στο Θεό και έκοψε την προσπάθεια του Καρατζά. Μια ευκαιρία με Αντανακόπουλο, έδωσε ύψος, δεν το βάλε, παρέμεινε το 10-14. Πετρόπουλος. Καραμπούλας με τον Πολυχρονίδη πάνω του. Θα τον περάσει. Πάει από τα αριστερά, θα σκοράρει με τη βοήθεια του ταμπλό. 10-16. Πολύ καλό ξεκίνημα στην δεύτερη περίοδο για τα Νολιώσια. Θα μισθούν 6 και αναγκάζουν τους Laser Wolves να καλέσουν time out. Συνέχεια στην αναμέτρηση. Με ένα σερί 0-7 ξεκίνησαν τη δεύτερη περίοδο τα Νολιώσια. Και έχουν βρεθεί μπροστά με 6 πόντους, 10-16 το φωτεινός πίνακας, 6-22 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν στην δεύτερη περίοδο οι κίτρινοι. Καρατζάς αφήνει στο πλάι, Πολυχρονίδης, δεν θα βρει στόχο. Καχούλης, λοιπόν το λάθος στα Νελιώσια. Ο Γιώργης αφήνει στον Πετρόπουλο. Πάσα στον Πετρόπουλο, 4 δευτερόλεπτα, θα σηκωθεί ο Γελιγιώργης και θα σκοράρει. Δίνει συνέχεια στο σερί της ομάδας του. 10-18 το σκορ. Ο Κώστας βάλει στην πλάτη τον Κολέγκα. Η διαβοήθεια και ο Καραμπούλας, καλάθι και φάουλ. Επιθετικό φάουλ, λέει ο ρέφερι. Το έχει κάνει ο Φιλοκώστας τελικά. Έχουμε κατοχή για τους Laser Wolves. Αχούλης. Πετρόπουλος. Πάσα του Παπαθωμάς έκοψε. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν μπορούσαν εδώ να βρουν κάτι καλύτερο οι κίτρινοι. Με συγχωρείτε, ήταν ο ίδιος, δεν μπορούσαν να βρουν κάτι καλύτερο. Οι κίτρινοι έχουν την μπάλα. Καρατζάς Παπαθωμάς πάνω του Καραμπούλας. Υπάρχει φάουλ. Είναι το δεύτερο αυτό για τα Νολιώσια. 1-2 τα ομαδικά. Φιλοκώστας. Και πόντο άστοχο. Τον Μεϊκόπουλο. Ακόμα άποντη. Laser Wolves στην δεύτερη περίοδο.
επιμέρους σκορ 0-9. Και ανεβάζει καλό στο επιμέρους σκορ ο Δελιγιώργης. 10-20. Η διαφορά στο συν 10 πλέον για τους φιλοξενούμενους. Ματζάς φιλοκρόσε στην κορυφή. Θα πάρει το σου τελικά. Βρίσκει σίδερο, Παχούλης μάζεψε. Φεύγει στην άλλη πλευρά. Δελιγιώργης θα πασάρει, Κολέγκας από το πλάι, δεν το βάζει. Το rebound θα καταλήξει στα χέρια του Καρατζά. Αϊκόπουλος πασάρει στον Καρατζά, αυτός θα τον ξαναβρει. Δίποτο τον Καρατζά, ούτε τώρα θα έρθει το πρώτο καλάθι για τους Laser Wolves στην δεύτερη περίοδο. 3-31 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Καραμπούλας είχε εκεί γρήγορα ο Δελιγιώργης, δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα. 3-2 τώρα. Φιλοκώστας θα φτάσει μέχρι το τέλος. Θέλει να τελειώσει μόνο στη φάση, δεν θα το κάνει με επιτυχία. Πολυχρονίδης κλέβει ξανά. Στέκεται, εκτελεί, δεν το βάζει ούτε αυτός. Κακές εκτελέσεις από την πλευρά των γηπεδούχων, οι οποίοι παραμένουν από ντύ, υπενθυμίζω, στην δεύτερη περίοδο. Καραμπούλας και από τα δεξιά, Παπαθωμάς πηδάει και τον κόβει. Έχουμε και time out. Συνεχίζει το παιχνίδι, Δελιγιώργης δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Εκείνη περνάει στα χέρια των γηπεδούχων. Αϊκόπουλος ένα στόχο σου για τους Laser Wolves. Παναγιωτόπουλος μπορεί να σκοράρει, βγαίνει άμυνα. Μαπούλης βήματα εκείνος. Αϊκόπουλος. Καρατζάς έχει μείνει με τον Κολέγκα. Πολυχρονίδη στην κορυφή. Πάσα του δεν περνάει, θα φτάσει όμως η μπάλα και πάλι στα δικά του χέρια και θα έρθει το καλάθι για το 12-20. Από 8 λεπτά παιχνιδιού στην δεύτερη περίοδο, οι Laser Wolves βρίσκουν καλάθι με τον Πολυχρονίδη. Παχούλης τώρα για τα Ανολιώσια. Πυροδελιγιώργης, Παπαθωμάς θα παίξει πολύ καλή άμυνα. Θα γίνει το λάθος. Παίρνει στην άλλη πλευρά ο Πολυχρονίδης, ελέγχει γύρω του τι γίνεται. Παχούλης κατεβάζει το χέρι του και κάνει το τρίτο ομαδικό. Τα Ανολιώσια. Δύο βολές λοιπόν για τον Πολυχρονίδη, ενώ έχουμε και αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Δήμας πέρασε στο μάτς. Κάτι η πρώτη βολή του Πολυχρονίδη. Παρέμεινε το 12-20. Δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζουγάρι βολών οι γηπεδούχοι. Δεν αλλάζει και το 12-21 και 25 ακόμα. Καραμπούλης Δημάς θα πάρει ένα σου για δύο, θα το βάλει και δείχνει και τον προπονητή του. 12-22 στο συν 10 και πάλι τα Ανολιώσια. Πολλό του Παναγιωτόπουλου βρίσκει στόχο. 15-22. Πετρόπουλος αφήσει τον Παχούλη. Σιώνει την μπάλα. Δεν βρίσκει στόχο. Μάζεψαν οι κίτρινοι. Καρατζά
άσπες με τον Πολυχρονίδη. Δεν βρήκε διάδρομο αυτός, Παναγιωτόπουλος ακόμα ένα τρίποτο μέσα και αυτό. 18-22 αναλαμβάνει δράση ο Παναγιωτόπουλος τελευταίες δύο φάσεις. Πετυχαίνει δύο σερί τρίποτα και μειώνει στους 4. Μείνουν λίγα δευτερόλεπτα στην συνέχεια και για την επόμενη επίθεση, 13 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Μαχούλης δέχεται το φάουλο από τον Μεϊκόπουλο. Είναι μόλις το δεύτερο. Αυτό για τους γηπεδούχους. Έχουν ακόμα δύο να δώσουν σε αυτά τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα που απομένουν. Μαχούλης Περιοδήμας κολλημένος πάνω το Καρατζάς, θα κάνει το τρίτο μαδικό. Μαχούλης, Πυροδήμας, φτάσε κοντά στην ρακέτα, θα γυρίσει, κερδίζει το φάουλ ψηλά πριν τη λήξη του χρόνου. Δεν ξοδέψαν καλά το τέταρτο του φάουλ οι κίτρινοι και έκαναν την ώρα της εκτέλεσης επάνω στον Δήμα και έχουμε βολές. Είναι και το τρίτο φάουλ για τον Παναγιωτόπουλο αυτό. Στα μαντάτα για τους Laser Bulls, καθώς ο Παναγιωτόπουλος είναι ζεστός στις τελευταίες φάσεις. Σκοτώθηκε μόλις με το τρίτο του φάουλ. Ο Δήμας στο μεταξύ βάζει την πρώτη βολή, 18-23. Βάζει και την δεύτερη, 18-24, και με αυτόν τον τρόπο τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Μπήκαμε μόλις και στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης, 18-24 το σκορ. 6 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες, στο συν 6 βρίσκονται τα Ανολιώσια που επικρατούν μέχρι στιγμής των Laser Wolves. Ξεκίνησαν με ένα στόχο τρίποντο φιλοξενούμενοι. Πολύ χρονίδης τώρα για τους κίτρινους. Παναγιωτόπουλος πιέζεται ασφυκτικά από τον Δήμα. Είναι ο φυρός τώρα πάνω του, δεν θα διστάσει όμως αυτό να εκτελέσει. Μας παίζει με τον Βαρβαρίδη. Θα πάρει την προσπάθεια αυτός, άπλωσε αντικανονικά το χέρι του και κάνει το φαουλ στον Καρατζά. Καραμπούλας περνάει στο μάτς, καθώς αυτό ήταν το τρίτο φαουλ του Βαρβαρίδη. Θέλει να τον προστατέψει ο προπονητής του. Πολυχρονίδης. Παθωμάς με πλάτη. Τρίποντο εύστοχο τον Φιλοκώστα. 21-24. Πλησιάζουν στο μείον 3 οι Laser Wolves. Ακόμα ένα τρίποντο νωρίτερα. Παναγιωτόπουλος έκανε πολύ καλή δουλειά πίσω από τα 6-75. Τώρα θα το βάλει και ο Φιλοκώστας. Δήμας. Νέο τρίποντο. Καραμπούλας αφήνει έξω φυρός. Από το πλάι εύστοχο τον Τσαπανίδη. 21-26. Παναγιωτόπουλος αφήνει στον Καρατζά. Πάσα στη γωνία. Φάουλ που έχει γίνει στον Πολυχρονίδη. Καρατζά σε λαδιά στον Ήπρο, την άμυνα των Ανολιωσίων. Κερδίζει το φάουλ τον Καραμπούλα. Βολές κιόλας. Αυτός και ο Καρατζάς στην πρώτη. Πόσια.
δεύτερη. Όμως η μπάλα και πάλι στα δικά του χέρια. Πέρασε ο Πολυχρονίδης. Αφήσε έξω ο Παναγιωτόπουλος. Θα καλό σου. Θα μπει μέσα για το 24-26. Τα ποσοστά των Laser Wolves από την περιφέρεια βελτιώνονται αισθητά. Ξέρω τώρα στο δίποντο. Καραμπούλας θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει όμως. Καρατζάς μπορούν να ισοπαρίσουν είτε και να περάσουν μπροστά τώρα οι γηπεδούχοι. Πολυχρονίδης κάνει τις τρίπλες. Σταματάει και παίζει με τον Καρατζά. Ζητάει ο Παπαθωμάς. Είναι πολύ ψηλή όμως και δυνατή. Πάσα του συμπαίκτη του. Έχασαν την ευκαιρία τους έτσι να διεκδικήσουν το προσπέρασμά τους οι γηπεδούχοι. Ζήτησε, πήγε στα χέρια του η μπάλα. Κατάει, θα σηκωθεί για τρεις. Βρίσκει σίδερο, μαζεύει ο Καρατζάς. Δεν επιχείρησε κάποια μακρινή πάσα, δεν ήθελε να το ρισκάρει. Από το μας. Δέχτηκε εκεί. Βάλε δύσκολο στον εαυτό του. Έτσι έχασαν την κατοχή η κίτρινη. Τσαπανίδης φεύγει στην άλλη πλευρά. Πετάει την μπάλα όπως στον αέρα. Τα σκοράρει όμως. 24-28. Θυμίζω πως η πρόκριση θα κρυθεί και σε αυτόν τον γύρο την διαφορά θα υπάρξει στα δύο παιχνίδια στη συνολική διαφορά. Το χωστόμας αστοχή. Καρατζάς μαζεύει. Ο Τόπουλος άφησε στον Φιλοκώστα που αρκετά μακριά αυτό θα εκτελέσει, κάνει έρμπολ. Παπανίδης κερδίζει φάουλο από τον Παπαθωμά. Αμαρτυρίες για διαθλητικό απλό πάγκο των Ανολιωσίων. Είναι απλό το φάουλο όμως σύμφωνα με τους διαιτητές. Και τώρα θα επαναφέρει ο Δελιγιώργης. Βλέπει τις κινήσεις, Καραμπούλας βρέθηκε στο παρκέ. Μπορείς να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών όριων. Κατοχή είναι για τους Leather Wolves. Λοκώστας αφήνει και πάλι τον Πολυχρονίδη. Φαουλ τον Τσαπανίδη. Είναι το τέταρτο για τα Ανολιώσια. Το επόμενο θα έχουμε βόλες για τους Laser Wolves, οι οποίοι έχουν κάνει μόλις ένα φάουλ μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο. Πολυχρονίδης θέλει να βρει στην περιφέρεια τον Παναγιωτόπουλο, θα κλέψουν όμως τα Ανολιώσια. Δελιγιώργης φεύγει στον ευνηδιασμό, ανενόχλητος θα σκοράρει για το 24-30. Ο οργανώνει, θα το πάρει από το σπίτι του. Στο σίδερο. 5 και 17 ακόμα για το φινάλι για τη τρίτη περίοδου. Σταθερά μπροστά στο σκορτάνο Λιώσια. Καραμπούλας από το πλάι δεν θα καταφέρει να βρει στόχο. Παναγιωτόπουλος αφήνει στον Πολυχρονίδη. Ψώνει, βρήκε τον Καρατζά. Κάνε το κόψιμο από Παθωμάς. Δήμας δεν του επέτρεψε να γίνει ο αποδέξης της πάσας. Γιώργης θέλει με τον Καραμπούλα, ο οποίος θα πάρει την επίθεση, δεν θα βάλει το καλάθι. Ρέμει τώρα την κατάσταση ο Φιλοκώστας. Παναγιωτόπουλος έπαιξε με τον Καρατζά. Πολυχρονίδης σταματάει. Γενική αυτή άμυνα από τα Ανολιώσια. Δήμας επιχειρεί με μια μακρινή πάσα να βρει τον Καραμπούλα. Δυσκολεύεται αυτός όμως. Και έτσι θα γίνει το λάθος. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Όχι. Μόνο τα Ανολιώσια θα προχωρήσουν σε αλλαγή. Ο Τσατόβ πέρασε στην θέση του Καραμπούλα.
Βαρύδης στρέφει στο παρκέ. Μέσα στον πάγκο ο Δήμας. Φυρός. Βαρβαρίδης είναι για τρίτο σούτ. Παναγιωτόπουλος κατεβάζει. Φιλοκώστας έχει όρθιο το βλέμμα του. Τον Βαρβαρίδη μπροστά του δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Έβαλε πολύ δύναμη. Καρατζάς αφήνει έξω. Πολυχρονίδης. Παπαθωμάς για τρεις. Βρίσκει στόχο. 27-30. Παραμένουν κοντά. Λέιζερ Γουλς με ακόμα ένα τρίποντο. Είναι το τρίτο δικό τους στην τρίτη περίοδο. Και αυτά τα σουτ τριών πόντων έχουν καταφέρει να τους κρατήσουν κιόλας μέσα στο παιχνίδι. Δεν επιτρέπουν στους αντιπάλους τους να αυξήσουν την απόσταση. Τώρα μόλις τρεις πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Βαρβαρίδης έχει όρθιο το βλέμμα του, έχει βάλει στην πλάτη του τον Φιλοκώστα. Θα γυρίσει, αστοχή, ψηλότερα από όλους ο Παπαθωμάς. Πολυχρονίδης. Πάσα του πέρασε. Στην περιφέρεια ο Φιλοκώστας παίζει με τον Παπαθωμά, θα εκτελέσει από την κορυφή. Αυτή τη φορά όμως θα αστοχήσει. Σκυρό στο rebound. Παίζει με τον Τζαπανίδη. Τζατόβ. Πάλι Τζαπανίδης. Βρήκε χώρο στην περιφέρεια, άστοχησε στο τρίποντο. Εκεί είναι ο Πολυχρονίδης για να μαζέψει. Μετά η Γκάζη παίζει με τον Καρατζά. Αλλά φτάνει στο Παναγιωτόπουλο. Νέο σουτ μέσα κι αυτό. 30 όλα. Λέζερ Γουλς επιστρέφουν. Ακόμα ένα τρίποντο να καταλήγει στον στόχο. Η πίεση ψηλά τώρα θα αποφέρει καρπούς. Και έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά οι γηπεδούχοι. Αγιωτόπουλος κερδίζει το φάουλ. Τον Τζατόβεν έχουμε και time out για τα Άνω Λιώσια. Στη γραμμή των βολών βρίσκεται ο Παναγιωτόπουλος, καθώς έχουν συμπληρωθεί δραματικά από την πλευρά των Ανελιωσίων. Και τώρα θα βάλει την ομάδα του στη θέση οδηγού μετά από αρκετή ώρα. 31-30 το σκορ, 32-30 τώρα. Έχουμε και στις δύο προσπάθειες του ο Παναγιωτόπουλος. Και θα περάσει εκτός. Σαντονακόπουλος περνάει στην θέση του. Βαρβαρίδης. Έχασαν τον Τζαπανίδη. Λέιζερ Γουλς φυρός με το ένα χέρι. Παλεύει τελικά καθαρίζει την φάση. Με τον Καρατζά η κίτρινη. Πολυχρονίδης. Ωραία spin move. Τρομερό καλάθι. 34-30. Παίζει καλή άμυνα προς το παρόν. Βαρύδης. Στο έδαφος ο Φιλοκώστας. Είναι το τρίτο φαουλ του Καρατζά, ο οποίος θα πέρασει εκτός για να μπει στη θέση του Μεϊκόπουλος. 24-30 έχουμε ένα σερί 10-0 για τους Laser Wolves. Έχουμε βρεθεί στο 34-30, το οποίο δεν άλλαξε από την πρώτη βολή του Βαρβαρίδη. Θα αλλάξει από την δεύτερη. 34-31. Πολυχρονίδης. Νεϊκόπουλος. Τιμή έξω. Και από τα δεξιά ο Πολυχρονίδης πατάει, γκάζει, ξεφεύγει, φτάνει μέχρι το καλάθι για το 36-31.
Καπανίδης βρήκε τον Βαρβαρίδη. Θέλει να ξαναπαίξει μαζί του. Κλείνουν αμέσως τρεις παίχτες πάνω του. Φυρός προσποιείται. Γιώργης είναι μόνος στην περιφέρεια. Αστόχησε και τελικά μαζί του ο Αντωνακόπουλος. 32 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Κλέψει ωραία ο Τσαπανίδης. Σατόβ με τον Φυρό. Βαρβαρίδης. 15 δευτερόλεπτα. Γιωτάνο Λιώσια. Θα μείνουν και 3-4 δευτερόλεπτα στην συνέχεια. Θα το πάρει το σουτ. Το ανανεώνει, νέα δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Βαρβαρίδη σε μια νέα εκτέλεση, αστοχή. Τελειώνει έτσι το τρίτο δεκάλεπτο. Με τον Φωτεινό πίνακα να δείχνει 36-31. Μόλις μπήκαμε και στην τέταρτη περίοδο του παιχνιδιού με τους Blazers Wolves να καταφέρει να ανατρέψουν το σκηνικό στο παιχνίδι. Θα έχουν περάσει μπροστά και προηγούνται με συν 5-36-31. Δείχνει τώρα το σκορ με Κόπουλος. Πάρει και πάλι έξω. Φτάνει κοντά στην ρακέτα, αφήνει την μπάλα εντός καλαθιού. Για το 38-31. Καραμπούλας. Πάει από τα αριστερά, φτάνει μέχρι το τέλος της φάσης. 38-33. Πολύ χρονίδης. Το θέλει το σουτ. Δεν ήταν καλή εκτέλεση όμως. Δήμας. Έκανε τη μακρινή πάσα. Δεν μπόρεσε να την συγκρατήσει. Να την υποδεχτεί καλά ο Καραμπούλας. Έτσι δεν βγήκε αυτή η γρήγορη απόφαση. Αναγκώσια. Κόπουλος. Με φάουλ. Το έχει κάνει ο Δήμας. Πρωτομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Τον Ακόπουλος. Πολυχρονίδης στα 7. Παίζει με τον Παπαθωμά, κάνει καλή κακή πρώτη υποδοχή. Θα αναγκαστεί να εκτελεί από πολύ μακριά. Βρήκε στη λάμπα η μπάλα. Και έτσι πέρασε αυτή η επίθεση για τους Laser Wolves. Παχούλης. Ψηλά για να τον πιέσω με Κόπουλος. Δήμας κάνει το βηματάκι πίσω, εκτελεί για 3. 38-36. Πολυχρονίδης. Ο Παθωμάς έκανε το κόψιμο, τον βρήκε εξαιρετικά ο Πολυχρονίδης. Πάρα πολύ όμορφη ασίστ για το 40-36. Φυρός. Με τον Παχούλη. Πώς από τους τελευταίους να δούμε, η κατοχή είναι για τους Laser Wolves, όπως λένε οι διαιτητές, ο Βαρβαρίδης πρέπει να βρει και τελευταίος. Κόπουλος κατεβάζει. Φιλοκώστας. Φεύγει τον Καραμπούλα. Καρατζάς. Έκοψε ο Δήμας. Στα 13 δευτερόλεπτα το ρολόι για την επίθεση των γηπεδούχων. Καρατζάς, είδε την κίνηση του Πολυχρονίδη. Επέλεξε να κρατήσει Παπαθωμάς. Τώρα θα φτάσει πάρα στον Πολυχρονίδη. Πέρασε από τον Παχούλη. Τα χάλασε στο τελείωμα. Πούλης. Φυρός. Κρατάει, κάνει τις τρίπλες. Γυρίζει με το δεξί χέρι. Δεν είναι καλό το τελειωμά του. Πιάνει και τα μαλλιά του. Βλέπετε την αντίδρασή του. Σε
ίσως θα μπορούσε να έχει κάνει ένα καλύτερο τελείωμα. Κόπουλος θα πάρει ένα γρήγορο τρίποντο, θα το χάσει όμως. Φωλιο Καραμπούλας τώρα για τα Νολιώσια. Κόβεται με φάουλ τον Παπαθωμά. Φάουλ που είναι το πρώτο και για τους γηπεδούχους από ένα έχουν οι δύο ομάδες τώρα. Καραμπούλας θα κρατήσει, έχει βρει μπάλα μας στο πόδι του. Ο Κόπουλος δίνει συνέχεια στο μάτς. Πολυχρονίδης. Έχασαν δύο πάνω του. Δεν υπήρξε κάτι το αντικανονικό. Ο Κόπουλος στο τρίποντο. Ο ίδιος προσπαθεί να διεκδικεί στο rebound. Θα το κερδίσει τελικά. Βγαίνει στην περιφέρεια για να γλιτώσει από τον Πούλιο. Φιλοκώστα στα 9. Παπαθωμάς πίσω από το σκήνι του Καρατζά θα εκτελέσει, δεν το βάζει. Παραμένει το 40-36. Παχούλης. Βαρβαρίδης έχει πάρει θέση μπροστά από τον Παπαθωμά. Θα εκτελέσει για δύο, σκοράρει. Και φέρνει την ομάδα του στο μείον 2 πλέον, 40-38. Χρονίδης. Καρατζά στα ίσα η τάπα από τον Σιρό. Αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Τέλει Γιώργης από τη μία θα επιστρέψει στο μάτς για τα Νολιώσια. Παίρνει τη θέση του Σιρού ενώ ο Μαϊκόπουλος θα περάσει εκτός για να πάρει την θέση του ο Παναγιωτόπουλος. Ο Παναγιωτόπουλος ο οποίος παίρνει την παλά στα χέρια του. Βρήκε την πάσα. Εκτέλεσε στην συνέχεια. Ο Κώστας, εν έχουμε και τεχνική ποινή τον Παναγιωτόπουλο, 42-38 το σκορ. Πάμε στην άλλη πλευρά για να εκτελέσουμε μια βολή με τον Μαρβαρίδη, ο οποίος θα εστοχίσει στην βολή της τεχνικής ποινής. 42-39. Πήρε ο Καραμπούλας. Ρημάς στέλνεται από μέση απόσταση. Που θα μαζέψει κανείς η κατοχή. Είναι και πάλι για τα Νολιώσια. Καραμπούλας βγαίνει και εκτελεί για 3 από την κορυφή. Παραμένει αμετάβλητο το σκορ 4-45. Ακόμα για το τέλος. Ο Λιχρονίδης πέρασε η πάσα από τον Δήμα και έφτασε στον Καρατζά, ο οποίος θα το χάσει. Μαχουλής. Γιώργης θα κάνει την περιστροφή. Έχει βρει αντικανονικά τον αντίπαλό του. Κάνοντας το φάουλ, το επιθετικό φάουλ, ενώ έχουμε και διακοπή για time out που καλούν τα Νολιώσια. Συνέχεια στην δράση, κάτι λιγότερο από 4,5 λεπτά μας απομένουν ακόμα για να ολοκληρωθεί το σημερινό παιχνίδι. 42-39 το σκορ, μόλις 3 πόδι χωρίς οι δύο ομάδες. Καραμπούλας να γυρίσει, θα του κλέψει την μπάλα Πολυχρονίδης και θα γίνει και το φάουλ στη συνέχεια. Άσκησε πίεση εκεί, φόρτου έχασε την μπάλα ο Καραμπούλας, με γλέτωσε έτσι το φάουλ. Και είναι για τους Laser Wolves. Καρατζάς
η πάσα του. Γκάσο όμως δεν θα την εκμεταλλευτεί. Δήμας. Έχει κολλημένο πάνω τον Καρατζά. Συνεχίζει ο Δήμας, θα πάρει την προσπάθεια. Μαζεύει ο Παναγιωτόπουλος. Καρατζάς ζητάει έξω ο Φιλοκώστας, επιλέγει την γωνία. Πολυχρονίδης από εκεί θα εκτελέσει για δύο. 44-39. Μαχουλής. Εδώ μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Γύρισε ο Βαρβαρίδης από κοντά. Μαζεύουν. Βγάζουν και αυτή την άμυνα οι κίτρινοι. Εδώ ο Παναγιωτόπουλος να παίρνει το κέντρο. Μπάλα πάει στον Πολυχρονίδη. Τόση ηρεμή την κατάσταση. Και να περάσει τον Καραμπούλα που θα κάνει το φάουλ. Που είναι το τέταρτο δικό του. Όπως τέταρτο είναι και για τους φιλοξενούμενους. Παναγιωτόπουλος στα 8. Τους έχει βάλει τα χέρια την ώρα που πήγε να εκτελέσει. Καραμπούλας παίρνει την μακρινή πάσα, παίζει ωραία με τον Βαρβαρίδη. Αυτός σε μια εύκολη εκτέλεση. 44-41. Καρατζάς. Πήρε ο Πολυχρονίδης από τα αριστερά. Φιλοκώστας. Έχουν 5 δευτερόλεπτα τώρα οι γηπεδούχοι. Στα 2 θα εκτελέσει από πολύ μακριά. Δεν είναι καλό το σούτ του. Μάζεψε ο Παχούλης. Βαρβαρίδης στέκεται, εκτελεί για 3 και ισοφαρίζει. 44-44. 44-39. Αναφέρει 5-0. Παίρνει το μάτς και πάλι στα ίσα τα Ανολιώσια. 1-40 να απομένει για τη λήξη. Παναγιωτόπουλος φεύγει πάλι προς στιγμή. Παίζει με τον Φιλοκώστα. Είναι τις σταυρωτές, σηκώνεται Πολυχρονίδης, υπάρχει φαουλ από τον Καραμπούλα, ο οποίος συμπληρώνει και τα 5 προσωπικά του φάουλ. Γι' αυτό θα αναγκαστεί να περάσει εκτός στη θέση του ο Πετρόπουλος. Πολυχρονίδης. Στοχή στην πρώτη. 45-44. Δώσει και την δεύτερη. 46-44 και έχει ακόμα μια να εκτελέσει. Αυτή θα τη χάσει. 46-44, δίμα. Ο Πετρόπουλος. Δήμας θα εκτελέσει για 3. Θα βάλει μπροστά τα Ανολιώσια. Μεγάλο τρίποντο από τον Δήμα. Έχοντας χρυσωμένα χέρια μπροστά του, βρήκε στόχο και έκανε το 46-47 και έχουμε time out για τους Laser Wolves. Ένα και 7 ακόμα για το τέλος. Μετά Ανολιώσια να κάνουν το προσπέρασμα νωρίτερα με το τρίποντο του Δήμα. Παναγιωτόπουλος, θα έρθει απάντηση από την πλευρά των γηπεδούχων. Πήρε ο Τσαπανίδης, αφήνει στον Δήμα, τελευταία 48 δευτερόλεπτα. Να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτό το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες και ποια θα είναι και η διαφορά. Επίσης αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο, καθώς υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι. Και είπαμε πως η τελική διαφορά θα κρίνει και το ποια ομάδα θα προκριθεί στις καλύτερες 4 της Development League. Τσαβανίδης τώρα έτοιμος να επαναφέρει.
Στον Ιωδή μας που δίνει ξανά. Πετρόπουλος αφήνει στον Βαρβαρίδη. 7 δευτερόλεπτα. Τσεκάρει το ρολόι. Έχει καλή άμυνα εκεί ο Παναγιωτόπουλος. Και κόβεται στην συνέχεια με φάουλ Πολυχρονίδης. Έδωσε την βοήθεια στην άμυνα ο Παναγιωτόπουλος. Και βοήθησε έτσι ώστε ο Βαρβαρίδης να χάσει την μπάλα τα χέρια του. Και τώρα ο Πολυχρονίδης έχει την ευκαιρία να βάλει και πάλι μπροστά τους Laser Wolves. Αν ευστοχίσει και στις δύο. Και θα το κάνει, θα χάσει την πρώτη. Παραμένει 46-47, 27,4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Κάνει και την δεύτερη, 0 στις 2. Φάουλ στην συνέχεια από τον Πολυχρονίδη στον Τσαπανίδη. Ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι κίτρινοι. 21 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Γελιγιώργης. 15 δευτερόλεπτα. Δήμας. Πάει από τα δεξιά. Βρήκε την πάσα για τον Δελιγιώργη. Υπάρχει φάουλ τον Πολυχρονίδη στα 6,3. Έχει σταματήσει το μεταξύ το ρολόι. Ο Δελιγιώργης πάει στη γραμμή. Για την πρώτη. Αστοχή. Ετοιμάζεται για την δεύτερη. Θα την βάλει. 46-48. Και έχουμε time out για τους Laser Wolves για να οργανώσουν, για να φτιάξουν την τελευταία επίθεσή τους στα τελευταία 6,3 που απομένουν για το τέλος. Μια τελευταία ευκαιρία έχουν τώρα οι Laser Wolves. 6 δευτερόλεπτα μας απομένουν, 46-48. Να δούμε τι έχουν επιλέξει να κάνουν οι κίτρινοι. Φιλοκώστας κρατάει, κάνει κοντά, σηκώνεται ο Δελιγιώργης από πίσω του, του κάνει το φάουλ και τον στέλνει στην γραμμή των βολών. 2,1 στο ρολόι. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια ισοπαλία απόψε. Θυμίζω πως η ισόπαλο να λήξει το σκορ στο πρώτο παιχνίδι. Δεν έχουμε παράταση, εύστοχο στην πρώτη ο Φιλοκώστας. 47-48. Βάζει και την δεύτερη. Αλάνθαστος. Και αυτές δύο βολές του 48-48 και η σειρά των Άνω Λιωσίων τώρα να καλέσουν time out. Δύο δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ένα τελευταίο σου θα ψάξουν τα Άνω Λιώσια. Να δούμε αν θα μπορέσουν να φύγουν οι νικητές από το σημερινό παιχνίδι, αν θα έχουμε ισόπαλο σκορ. Τρίποντο από τον Τσαπανίδη. Δεν βρίσκει στόχο, ολοκληρώνεται έτσι το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε Άνω Λιώσιο και Laser Wolves. Με το ισόπαλο 48-48. Κανείς δεν κατάφερε να πάρει το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι και έτσι όλα θα κρυφθούν στο δεύτερο μάτς της σειράς.